Λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι, όχι, κοιτάξτε, είναι prime time τώρα, οπότε δικαιολογούνται αυτά. Λοιπόν, νομίζω ότι από τη σημερινή συζήτηση προκύπτει αβίαστα το πολιτικό συμπέρασμα ότι η αξιωματική αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία με την πρόταση την οποία κατέθεσε για τη συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά του κυρίου Κρουμπλή, του κυρίου Ξανθού και του κυρίου Πολάκη οδηγήθηκε σε ένα πραγματικό πολιτικό βατερλό. Και τούτο προκύπτει όχι μόνο από τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκαν και οι συγκητές της και ο κοινοβουλευτικός της εκπρόσωπος, αλλά κυρίως προκύπτει από το γεγονός ότι σχεδόν τα 3/4 της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη, του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ασχολήθηκαν με εντελώς διαφορετικά ζητήματα από τα ζητήματα που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να συζητηθούν σήμερα, δηλαδή με το να επιχειρηματολογήσει για τις υποτιθέμενες ενδείξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απόδοση ποινικών ευθυνών στους τρεις υπουργούς. Τι ακούσαμε σήμερα? Ακούσαμε για τον κύριο Βίζερ και τα 200 δισεκατομμύρια του, ακούσαμε για τα εθνικά ζητήματα, τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τα οποία είναι εξαιρετικά σοβαρά, εξαιρετικά σοβαρά. Ωστόσο, εκτιμώ ότι αν κάνουμε αυτή την πολιτική εκτίμηση, μπορούμε να έρθουμε εδώ και να συζητήσουμε στο πλαίσιο μιας συζήτησης προημερησίας διατάξεως. Εκτιμούσα και θεωρούσα, και νομίζω ότι όλοι το θεωρούσαν, ότι σήμερα η συζήτηση έγινε για να επιχειρηματολογήσουμε υπέρ ή κατά της πρότασής της Εξεταστικής Επιτροπής, και επιχειρήματα δεν ακούστηκαν. Δεν ακούστηκαν. Τι επιχειρήθηκε σήμερα στη Βουλή? Γιατί δεν ακούστηκαν επιχειρήματα που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Διότι αυτό το οποίο επιχειρήθηκε σήμερα στη Βουλή ήταν μια απρόσφορη απόπειρα συμψηφισμού. Τι σημαίνει απρόσφορη απόπειρα για τους μη νομικούς? Απρόσφορη απόπειρα σημαίνει, για παράδειγμα, απρόσφορη απόπειρα ανθρωποκτονίας, για παράδειγμα, είναι να επιχειρείς να σκοτώσεις κάποιον με ένα νεροπίστολο. Αυτό έκανε σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Διότι με νεροπίστολο μοιάζει η προσπάθειά της και η πρότασή της, η οποία έχει κατατεθεί ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τι προσπαθεί να συμψηφίσει η Νέα Δημοκρατία με την πρότασή της αυτή? Το πανθομολογούμενο σκάνδαλο Νοβάρτης, το οποίο διερευνάται και από τη Βουλή, αλλά και από την τακτική δικαιοσύνη, για το έγκλημα του ξεπλήματος, μαύρου χρήματος, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, αλλά και διερευνάται και για τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε συγκεκριμένη υπόθεση και τα οποία δεν έχουν διατελέσει υπουργοί, υφυπουργοί ή πρωθυπουργοί. Και να το συμψηφίσει με τι? Μια δικογραφία 7.000 σελίδων, να τη συμψηφίσει με τι ακριβώς? Με μια μήνυση την οποία κατέθεσαν τρία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, εκ των οποίων ένα ήταν ο κύριος Λοβέρδος, αν δεν κάνω λάθος, και ένα άλλο ήταν η κυρία Χριστοφιλοπούλου, εναντίον του κυρίου Κουρουπλή, και με μια ανώνυμη καταγγελία που συνίσταται σε τι ακριβώς? Ότι ο κύριος Ξανθός εφάρμοσε το νόμο που είχε ψηφίσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και κερασάκι στην τούρτα έχουμε και τον κύριο Πολάκη, ο οποίος κατηγορείται. Γιατί? Μάλλον επειδή έχει κριτικές πινακίδες. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ας επαναλάβω όμως πάρα πολύ σύντομα την επιχειρηματολογία την οποία κατέθεσαν εδώ οι τρεις κομικά καταγγελόμενοι, εγκαλούμενοι υπουργοί. Ο κύριος Κουρουπλής εξήγησε με καθαρότητα ότι, πρώτον, η έκδοση δελτίου τιμών ήταν αδύνατη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα, και εξήγησε και με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει ζήτημα ζημίας του ελληνικού δημοσίου, καθώς όπως γνωρίζετε υπάρχει πλαφόν στη δαπάνη του ελληνικού δημοσίου ως προς το φάρμακο, 1.945.000.000. Από εκεί και πέρα οτιδήποτε άλλο γίνει εντάσσεται στη διαδικασία του clawback. Επομένως, με δεδομένο ότι η δαπάνη συνολική ήταν περίπου 2.500.000 το 2015 και η μείωση που υπετίθετο αντιγεγονικά ότι θα είχε επιτευχθεί είναι μικρότερη των 565 εκατομμύριων, προκύπτει ότι δεν υφίσταται ζημία του ελληνικού δημοσίου, τελείωσε η ιστορία.
Ο κύριος Ξανθός επίσης σας εξήγησε αυτά που ήδη ξέρετε. Ότι ήταν αυτή η κυβέρνηση που στο πλαίσιο της συμφωνίας στην οποία κατέληξε με τους θεσμούς το καλοκαίρι του 2015 και με τους δανειστές, αφαίρεσε τον ακρηγωνιαίο λίθο των στρεβλώσεων στην αγορά του φαρμάκου. Το πλαίσιο δηλαδή που επέτρεπε σε γενώσιμα φάρμακα να έχουν τιμή υψηλότερη από τα off-patent φάρμακα. Και στη συνέχεια έρχεστε να κατηγορήσετε τον κύριο Ξανθό ότι έκανε τι, ότι εφάρμοσε τον νόμο που ψήφισε το ελληνικό κοινοβούλιο, όπως σας είπα προηγουμένως. Δεν προσδιορίζεται παράνομη πράξη. Δεν αναδεικνύεται ότι ευνόησε μια συγκεκριμένη εταιρεία ή ένα συγκεκριμένο φάρμακο, εκτός βέβαια από το διαβόητο ελατοφέν, που αν δεν κάνω λάθος, δεν κυκλοφόρησε και ποτέ στην Ελλάδα. Αυτή είναι η κατηγορία την οποία καταφέρατε να δημιουργήσετε, να κατασκευάσετε και να φέρετε προς ψήφιση ενώπιον του ελληνικού κοινοβουλίου. Όταν λοιπόν όποιος είναι αυτός ο κύριος, ο οποίος ή η κυρία η οποία γράφει τις συγκεκριμένες ανώνυμες αυτές τις καταγγελίες, καλό είναι να είναι λίγο περισσότερο προσεκτικός ή προσεκτική. Ας πάμε λίγο παρακάτω όμως, πού αλλού έχουμε επιχείρηση συμψηφισμού. Στην προσπάθεια ακριβώς ταύτισης αυτής της ανώνυμης καταγγελίας, γιατί άκουσα και κάποια σχόλια όταν αναφέρθηκα σε αυτή την ανώνυμη καταγγελία, με τους προστατευόμενους μάρτυρες. Τι σχέση έχει αλήθεια μια ανώνυμη ακριβώς καταγγελία με έναν ποινικό θεσμό που εσείς δημιουργήσατε, εσείς ψηφίσατε και τώρα που είδατε ότι λειτουργεί εναντίον σας, τον λιδωρείτε, τον υπονομεύετε και τον απαξιώνετε. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι τι ακριβώς ζητάτε. Θα σας πω τι ζητάτε. Ζητάτε να αποκαλυφθούν τα ονόματα. Και αναρωτιέμαι, σε ποιο πλαίσιο? Στο πλαίσιο της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Για ποιο λόγο δεν έχετε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη? Εσείς δεν είστε εκείνοι που υποτίθετε ότι υπερασπίζετε την ελληνική δικαιοσύνη απέναντι στην αντιθεσμική και παραθεσμική λειτουργία της σημερινής κυβέρνησης, η οποία παρεμβαίνει στην ελληνική δικαιοσύνη? Τώρα ξαφνικά, όταν η ελληνική δικαιοσύνη μπαίνει στη διαδικασία να ελέγξει εσάς, χάνετε απολύτως την εμπιστοσύνη σας? Και επίσης, δεν ξέρετε ότι η αποκάλυψη της ταυτότητας των προστατευόμενων μαρτύρων, σύμφωνα με τον νόμο που, επαναλαμβάνω, εσείς οι ίδιοι έχετε ψηφίσει, μπορεί να γίνει μόνο στην επακροατηρίο διαδικασία? Εσείς το ψηφίσατε, δεν το ψηφίσαμε εμείς. Ούτε ο εισαγγελέας, ούτε ο ανακριτής δικαιούνται να αποκαλύψουν τα ονόματα των προστατευόμενων μαρτύρων. Δεν σας αρκούν λοιπόν οι δικονομικές ασφαλιστικές δικλείδες που σας προσφέρει το ίδιο το ποινικό μας σύστημα, το οποίο εσείς συνδιαμορφώσατε? Δεν είναι όμως αυτό το ζήτημα το οποίο σας απασχολεί. Σκοπός σας δεν είναι η αποκάλυψη της αλήθειας. Σκοπός σας δεν είναι να τηρηθεί μια θεσμική, ιδεοντολογική ή ποινική ευπρέπεια ή ορθότητα. Ο σκοπός σας είναι να δημιουργήσετε θόρυβο. Σκοπός σας είναι να δημιουργήσετε επιφυλάξεις για την νομιμότητα της διαδικασίας. Σκοπός σας είναι να τρομοκρατήσετε τους μάρτυρες, να φοβίζετε τη δικαιοσύνη. Και είναι αυτή ακριβώς η συμπεριφορά που συγκροτεί τον πυρήνα της λογικής της παρέμβασης στο έργο της δικαιοσύνης. Κάτι ακόμα. Όλο το τελευταίο διάστημα, και παρά το γεγονός ότι το πολιτικό σύστημα έχει ομονοήσει στην ανάγκη για κατάργηση ή, εν πάση περιπτώσει, τροποποίηση του άρθρου 86, παράγραφος 3 του Συντάγματος, ακούω αρκετούς από τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους να καταφεύγουν σε επιχειρήματα τα οποία, πού ακριβώς συντείνουν? Συντείνουν στην ανάγκη μιας ευρείας ερμηνείας του 86, παράγραφος 3, για να υπαχθούν σε αυτό όσο το και τις προστατευτικές διατάξεις για την μειωμένη αποσβεστική προθεσμία, να υπαχθούν λοιπόν σε αυτές τις προστατευτικές και επικείς διατάξεις όσο το δυνατόν περισσότερα αδικήματα. Αυτό δεν έρχεται σε απευθείας αντίθεση με την πολιτική σας θέση ότι το 86 παράγραφος 3 οφείλει και πρέπει να καταργηθεί? Ή όταν έρχεται η ώρα να κάνουμε ποινική ερμηνεία, ξεχνάμε όλα όσα θα έπρεπε να αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής ακριβώς της ποινικής ερμηνείας? Και πράγματι, στο πλαίσιο ακριβώς της νομικής ερμηνείας, είναι πάρα πολλά τα οποία μπορούν να ακουστούν, να συζητηθούν, να φανούν εύλογα. Το θέμα όμως αφορά τη βούληση του πολιτικού συστήματος, αλλά η οποία, όπως έλεγα προηγουμένως, πρέπει να αποτελεί και τον πυρήνα στη βάση της
στη βάση του οποίου θα προχωρήσουμε στη νομική ερμηνεία για ένα τόσο ευαίσθητα πολιτικό ζήτημα. Και η γνώμη μου είναι ότι η ερμηνεία αυτή, ειδικά σε περιπτώσεις που εισάγουν εξαιρετική ποινική μεταχείριση, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αυστηρή. Διότι δεν είναι στόχος των ποινικών διατάξεων, ούτε είναι στόχος της συγκεκριμένης συνταγματικής ειδικής ποινικής μεταχείρισης να συγκαλυφθούν εγκλήματα, να κουκουλωθούν εγκλήματα, ούτε στοχεύει το Σύνταγμα στην ατιμωρησία. Και αυτός δεν μπορεί παρά να είναι ο τρόπος με τον οποίο τουλάχιστον η Βουλή οφείλει να τοποθετηθεί σε σχέση με τα συγκεκριμένα ζητήματα. Και είναι ενδιαφέρον ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίσατε την κατάσταση στην αρχή ήταν ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο. Όλα αποτελούν μία σκευωρία την οποία οργάνωσε ο Πρωθυπουργός σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές. Και αυτό δεν θεωρείται αντιθεσμική παρέμβαση και προσβολή απέναντι στις πολιτιακές λειτουργίες. Στη συνέχεια η στάση σας άλλαξε και είπατε βεβαίως υπάρχει σκάνδαλο, αλλά αυτό δεν αφορά πολιτικά πρόσωπα. Και ξαφνικά η πολιτική τοποθέτηση αλλάζει άρδιν και γίνεται κάτι διαφορετικό. Καταφεύγεται πλέον ακριβώς στις ερμηνείες που θέλουν να πούν ότι ακόμα και αν υπήρχαν αδικήματα, αυτά θα ήταν αρμοδιότητα της Προκαταρκτικής Επιτροπής, επομένως έχουν παραγραφεί, επομένως δεν υπάρχει λόγος να τα συζητήσουμε. Για ποιο λόγο νιώθετε αυτή την ανάγκη να επικαλεστείτε τις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις περί παραγραφής? Για ποιο λόγο τη νιώθετε αυτή την ανάγκη? Δεν το καταλαβαίνω. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα, να φανούν όλα, είτε στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Επιτροπής, είτε στο πλαίσιο της τακτικής δικαιοσύνης. Για ποιο λόγο φοβάστε, τι έχετε να κρύψετε? Δεν το καταλαβαίνω. Σήμερα όμως ο ελληνικός λαός γνωρίζει και γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Οι πολίτες, αλλά και το πολιτικό σύστημα το γνωρίζουν και ομολογούν ότι η περίοδος της ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας ήταν ταυτόχρονα μια περίοδος θεσμικού και ηθικού εκφυλισμού. Και θέλει στην κυριολεξία πάρα πολύ θράσος να προσπαθούν κάποιοι σε αυτήν εδώ την αίθουσα να αντιστρέψουν την πραγματικότητα, να τη βάλουν να περπατάει με το κεφάλι πάνω και τα πόδια, με το κεφάλι κάτω και τα πόδια κάτω, για να αποδείξουν τι? Ότι δεν είναι θεσμικός εκφυλισμός το σκάνδαλο της Siemens, το σκάνδαλο των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τα εξοπλιστικά, οι μίζες στο μετρό, τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων 400 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μάλλον θα καταλήξουν στα αζήτητα, τα θαλασσοδάνεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι μίζες στα δημόσια έργα, οι καταδικασμένοι και υπόδικοι υπουργοί και πολιτικά στελέχη των κομμάτων του πάλι ποτέ δικομματισμού. Όλα αυτά δεν είναι θεσμικός εκφυλισμός. Θεσμικός εκφυλισμός είναι η προσπάθεια των πολιτιακών οργάνων να βάλουν τάξη και να εφαρμόσουν τον νόμο. Δεν σας πιστεύει πλέον κανείς. Ένα ακόμη σχόλιο. Κατηγόρησαν κάποιοι την κυβέρνηση ότι αναδεικνύοντας τα ζητήματα της διαφθοράς του πολιτικού συστήματος και των παλιών κομμάτων εξουσίας, υπονομεύουν δήθεν τις δυνατότητες συνένεσης σε περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας και εξωτερικών κρίσεων. Τι μας είπαν δηλαδή, προσέξτε, γιατί αυτό το επιχείρημα είναι εξόχως επικίνδυνο. Επικινδυνότατο θα έλεγε κανείς. Επικαλούνται τον εξωτερικό κίνδυνο για να απαιτήσουν από την κυβέρνηση να συγκαλύψει παράνομες πράξεις και να μην αναδεικνύει ζητήματα διαφθοράς. Πρόκειται περί, αν δεν είναι προσβολή στην νοημοσύνη του ελληνικού λαού, είναι στην κυριολεξία μία ακραία πολιτική τοποθέτηση, ένα ακραίο πολιτικό ατόπιμα. Διότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση που έχετε για το εθνικό συμφέρον. Το να επικαλεί σε υπαρκτούς ή ανύπαρκτους εξωτερικούς κινδύνους για να περισσώσεις τον εαυτό σου, είναι στην κυριολεξία η πιο άγονη και ανήθικη στάση την οποία μπορεί κανείς να υιοθετήσει. Και μόνο και μόνο από την εκβιαστική αυτή επιχειρηματολογία μπορεί να βγάλει κανείς πάρα πολύ σαφή συμπεράσματα για την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού που κυβέρνησε αυτή τη χώρα επί 40 χρόνια. Τελευταίο σχόλιο. Γιατί όμως, κυρίες και κύριοι, επιχειρείτε ακριβώς αυτόν τον πολιτικό αντιπερισπασμό? Διότι βρίσκεστε σε απολύτως δεινή θέση. Σε δεινή θέση λόγω της Νοβάρτης, σε δεινή θέση κυρίως επειδή έχει καταρρεύσει πλήρως το πολιτικό και οικονομικό σας αφήγημα, το οποίο προσπαθήσατε να στηρίξετε
στην αρχή, στην αναμονή για πτώση της κυβέρνησης κατά την πρώτη αξιολόγηση. Δεν θα κλείσει πρώτη αξιολόγηση, έκλεισε πρώτη αξιολόγηση. Στη συνέχεια, τι μας είπατε, δεν θα κλείσει δεύτερη αξιολόγηση, θα πέσετε, θα πάμε σε εκλογές. Έκλεισε και δεύτερη αξιολόγηση. Στη συνέχεια, πρέπει να ανακαλύψετε κι εσείς κάτι για να μπορέσετε να πορευτείτε. Είναι προφανές ότι βλέποντας πως αυτή εδώ η κυβέρνηση θα καταφέρει να οδηγήσει τη χώρα εκτός Μνημονιακής Επιτροπίας, θα καταφέρει να οδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από το πλαίσιο των μνημονίων στο οποίο εσείς την οδηγήσατε, θα πρέπει κι εσείς να σκεφτείτε κάτι έτσι ώστε να δημιουργήσετε πολιτικούς αντιπερισπασμούς και να περισσώσετε, εν πάση περιπτώσει, ό,τι περισσώζετε. Ποιο είναι το τελευταίο σας επιχείρημα, ότι υποτίθεται πως τέταρτο μνημόνιο έχει ψηφιστεί. Γιατί έχει ψηφιστεί τέταρτο μνημόνιο, δεν ξέρετε κιόλας μάλλον τι ήταν αυτό το οποίο ψηφίζατε επί 5 χρόνια. Ξέρετε τι είναι το μνημόνιο? Το μνημόνιο είναι μια σειρά μεταρρυθμίσεων. Και με αυτό να κλείνουμε, κύριε Υπουργέ. Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε. Είναι μια σειρά μεταρρυθμίσεων, την οποία κανείς συμφωνεί με αντάλλαγμα εκταμιεύσεις από δανειακές συμβάσεις. Εσείς που ηρωνεύεστε κιόλας. Αντάλλαγμα εκταμιεύσεις από δανειακές συμβάσεις. Με την λήξη του τρίτου προγράμματος, όλος αυτός ο μηχανισμός έρχεται και μπαίνει σε ένα τέλος. Δηλαδή, δεν υπάρχει πλέον ένας μοχλός πολιτικού εξαναγκασμού, ο οποίος είναι χρήματα για μεταρρυθμίσεις. Και επειδή το βλέπετε αυτό, έχετε αρχίσει να μιλάτε τώρα για προληπτική γραμμή στήριξης. Διότι ποιος είναι ο πολιτικός σας στόχος? Να υπονομεύσετε τη διαδικασία εξόδου και να δημιουργήσετε την ανάγκη, για μια προληπτική γραμμή στήριξης, έτσι ώστε να εξαναγκάσετε την κατάσταση να συρθεί σε τέταρτο μνημόνιο. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει καθόλου. Και ξέρετε γιατί δεν δουλεύει? Μάλλον τι αποδεικνύει το γεγονός ότι δεν δουλεύει και ότι δεν μπορείτε να υπονομεύσετε αυτή την πορεία? Δείτε σήμερα τις τιμές των ελληνικών ομολόγων. Σχεδόν πανηγυρίζατε την προηγούμενη εβδομάδα ότι τα ελληνικά ομόλογα και η καμπύλη τους έχει αρχίσει να παίρνει την ανιούσα. Αυτή τη στιγμή το 7ετές βρίσκεται πάλι κάτω από το 4%. Το 10ετές ομόλογο τίνει και αυτό να ξαναβρεθεί κάτω από το 4%. Το 5ετές ομόλογο είναι απολύτως συμφέρον να συνεχίσει σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι αν θέλετε να επιτύχετε ένα οποιοδήποτε πολιτικό αποτέλεσμα σχετικά αξιοπρεπές, θα πρέπει να προσπαθήσετε λίγο περισσότερο και νομίζω ότι μπορείτε να τα καταφέρετε και λίγο καλύτερα. Λοιπόν, δύο ανακοινώσεις.